και εσείς, κύριε Παναγιωτοκοπούλου, έτσι ένα σχόλιο. Και αν νιώθετε και εσείς ότι έγινε ό,τι έπρεπε να έχει γίνει, αν λειτουργήσε ο μηχανισμός, αν όλα τα όπλα ήταν στη φαρέτρα. Λοιπόν, αυτές τις κρίσιμες ώρες νομίζουμε ότι αυτό που επήγει είναι να διατεθούν όλα τα μέσα για να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί από ό,τι περιγράψατε και εσείς είναι ανεξέλεκτη. Επήγε επίσης να δοθεί κάθε μέρημνα σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα σπίτια του και πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα η στέγασή του, η διατροφή του και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Αλλά εμείς έχουμε βεβαίως, ξέρετε, πλήρη επίγνωση ποια είναι η κατάσταση, γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εκεί δυνάμεις, εθελοντικές δυνάμεις του ΚΚΕ, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Όμως επιτρέψτε μου, ακριβώς επειδή παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτή η συγκεκριμένη περιοχή έχει καεί αρκετές φορές και συνεχίζει να καίγεται, ακριβώς επειδή υπάρχει παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου, επιστημονικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, στο πλαίσιο της διαχείρισης βεβαίως των δασών, με επίκεντρο την πρόληψη. Αυτό είναι που λείπει και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι αρμόδιοι, αν σκεφτεί κανείς, ότι λείπουν από τις δασικές υπηρεσίες περίπου 1.500 δασολόγοι, όπως λείπουν και περίπου 10.000 δασεργάτες. Λείπουν δηλαδή όλος εκείνος ο μηχανισμός που έχει την ευθύνη των δασών και θα μπορούσε να κάνει σήμερα, να έχουν γίνει σήμερα, όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προληφθεί, που είναι το κύριο, να προληφθεί η κάθε πυρκαγιά. Στα προληπτικά. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή κάθε φορά η κλιματική κρίση γίνεται ένα πολύ καλό άλοθη, το οποίο βεβαίως επικαλείται κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ξέρετε, αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να είναι πια άλοθη, αλλά ο λόγος και η αιτία προκειμένου να πάρθουν τέτοιου είδους ολοκληρωμένα μέτρα. Μέτρα για να μην κάθε φορά μετράμε καμένα στρέμματα πάνω στα καμένα στρέμματα απώλειες περιουσιών, που είπατε, όπως είπατε και εσείς, βεβαίως αυτός ο κόσμος τα έχει κάνει με μεγάλο κόπο ζωής και να μην έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Αυτό χρειάζεται σήμερα. Και όχι η λογική του κόστους ωφέλους, που η προστασία της ανθρώπινης ζωής μετριέται με κόστος και κάθε φορά βεβαίως βλέπουμε διαφόρους να παίζουν σε αυτό το παιχνίδι, όπως μεγαλομεγολάβους και διάφορους άλλους, προκειμένου να κερδίσουν από την αξιοποίηση των δασών. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα που βγαίνει και από το ρεπορτάζ που κάνετε. Γιατί σε μια περιοχή που τα τελευταία 10 χρόνια έχει καεί 5 φορές, δεν έχουν γίνει όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, για να μην υπάρχει αυτή η πυρκαγιά και να έχει αυτές τις ανεξέλεκτες καταστάσεις. Ποια μέτρα θα ήσασταν εσείς, θεωρείτε ότι λοιπόν, θα έπρεπε μέτρα, να έχουν γίνει, και αν μέτρα, η περιοχή αυτή θεωρείτε, αφήνεται υπονοούμενο ότι για κάποιο λόγο έχει μέτρα, τέτοιες, μέτρα που αφορούν πυρκαγιών. Μέτρα που αφορούν πραγματικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, επιστημονικό σχέδιο, λέμε εμείς, πρόληψης στο πλαίσιο της προστασίας των δασών. Τι για παράδειγμα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα στο δάσος του Βαρνάβα για να μην υπάρχει αυτή η φωτιά? Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει και αυτή είναι και η εικόνα που έχουμε. Ποιος θεωρείται λοιπόν, ότι έχει από την άλλη, ευθύνη, η τοπική αυτοδιοίκηση? Η ευθύνη είναι πρώτα απ' όλα του κράτους και της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτού του κράτους που φαίνεται ότι όταν πρόκειται να προστατεύσει τη ζωή του λαού μας είναι, πώς το λένε, ανελιπές. Όταν όμως πρόκειται να προστατέψει τα συμφέροντα κάποιων λίγων που κερδίζουν από όλους τους τομείς της ζωής τους λαού μας, τότε είναι βέβαια ταχύτατο και είναι και επαρκέστατο το να το κάνει αυτό. Και συμπαθάτε με, αλλά νομίζω υπάρχει κι άλλο ένα θέμα που μπαίνει στη συζήτηση. Δεν είναι ώρα για ευθύνες. Εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πούμε τι είναι αυτό που λείπει, τι χρειάζεται να γίνει. Και αν θέλετε, εμείς δεν απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση. Εμείς απευθυνόμαστε στο λαό που έχει φτάσει στο ως εδώ, δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση και πρέπει πραγματικά να δυναμώσει την πάλη του και να διεκδικήσει τέτοια μέτρα ολοκληρωμένης προστασίας της ζωής του. Είναι, ξέρετε, όλος αυτός ο κόσμος που σήμερα δίνει μάχη μαζί με εθελοντικές ομάδες για να σώσει το σπίτι του, να σώσει την περιουσία του, να σώσει τον τόπο του. Και ξέρετε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και τα προηγούμενα χρόνια γεννήθηκε ένα σύνθημα. Σας θυμίζω, μόνο ο λαός σώζει το λαό. Που πήρε μεγάλες διαστάσεις και δείχνει πραγματικά πού μπορεί να βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική για το λαό μας.